Ζάρπα Radio 89,6. Το χανιώτικο ραδιόφωνο. Εμείς είμαστε αυτοί, το χανιώτικο ραδιόφωνο. Άρα εδώ Χανιά, εδώ 89,6 και, αυτή, και από αυτή τη στιγμή και στην κάμερα, στο Zarpa.gr, καλεσμένος ο υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Παύλος Πολάκης. Καλώς ήρθατε, κύριε Πολάκη. Καλώς σας βρήκα, κύριε Παπά. Με φόρα από το Ηράκλειο και εσείς, γιατί είναι της μόδας. Μεγάλη φόρα όμως. Μεγάλη φόρα. Πολύ δηλαδή, μεγάλη. Πόση φόρα. Δηλαδή ήταν μια συγκέντρωση τουλάχιστον τετραπλάσια, μην πω πενταπλάσια. Σιγά από την το πολύ τραβάτε. Δεν τραβάω τίποτα. Δεν τραβάω τίποτα. Χθες ήταν μια συγκέντρωση από τα παλιά. Ήταν πολύ μεγαλύτερη από την αντίστοιχη δική μας του 19 και τετραπλάσια, πενταπλάσια από τη συγκέντρωση του Μητσοτάκη, η οποία τους μάγκωσε μέσα στο κυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Και ήταν και είχε και παλμό. Είχε παλμό, δηλαδή ο κόσμος ανεβαίνει. Και νομίζω ότι πλέον η στροφή έχει γίνει και το αποτέλεσμα της Κυριακής το βράδυ θα στείλει όλες τις δημοσκοπικές εταιρείες στο σπίτι τους. Όλες. Ναι. Είσαι τόσο είμαι σίγουρος. Είμαι απόλυτος και είμαι απόλυτος γιατί ξέρετε κάτι, κύριε Παπά, οι υλικοί όροι ύπαρξης καθορίζουν τη συνείδηση και τη συμπεριφορά του κόσμου. Όσους και αν έχει ταΐσει από ένα συγκεκριμένο κοινό ο κύριος Μητσοτάκης μέσω των απευθείας αναθέσεων ή χαριστικών διατάξεων κτλ., αυτοί συνεχίζουν να αποτελούν μια μειοψηφία στο σώμα της ελληνικής κοινωνίας, όπως και όλα τα ρουσφέτια και οι εξυπηρετήσεις που έχει κάνει. Η διαδρομή των 4 χρόνων από την πανδημία, τις ιδιωτικοποιήσεις, το ξύλο στις πλατείες στην νεολαία, την πανεπιστημιακή αστυνομία, το τεράστιο κύμα ακρίβειας και λιτότητας που τρώει το εισόδημα των φτωχών και των μεσαίων νοικοκυριών, αυτό το πράγμα θα εκφραστεί στην κάλπη. Και επίσης βέβαια και η απόδειξη της επιτελικής αχρηστίας με την τραγωδία των Ντεμπών, και που χωρίς εδώ και χωρίς ντροπή, ας πούμε, ο κύριος Μητσοτάκης, που έχει επιβάλει σιωπητήριο στη λέξη Τέμπη τις τελευταίες μέρες στα μεγάλα ΜΜΕ της Αθήνας, βγήκε ένα μαλλός. Κανένας. Είναι τρομερό. Έτσι, είναι τρομερό. Σε αντίθεση βέβαια που βλέπουμε το μάτι και τα λοιπά. Έτσι, το έγκλημα των Ντεμπών, ας πούμε, 12 λεπτά τρένα στην ίδια γραμμή να πηγαίνουν το ένα πάνω στο άλλο, ας πούμε, που είναι η απόδειξη της αχρηστίας του επιτελικού κράτους, βγήκε να μαλώσει τους συγγενείς των θυμάτων ότι εργαλειοποιούν. Αυτός που εργαλειοποίησε τα πάντα βγήκε να μαλώσει τους συγγενείς που χάσαν τους ανθρώπους και την νεολαία ότι εργαλειοποιούν για να του κάνουν τάχα μου κακό. Δεν αισθάνεται ο άνθρωπος, έτσι. Δεν έχει ενσυναίσθηση, δεν έχει τίποτα. Δεν μας αξίζει τίποτα. Αυτό το πράγμα θα εκφραστεί στις εκλογές, κύριε Παπά. Και θα εκφραστεί και από τίμια συντηρητικά κομμάτια τα οποία δεν ανέχονται να τους εκπροσωπεί ένας τέτοιος Μητσοτάκης, και βέβαια από ένα πλατή σώμα δημοκρατικής πλειοψηφίας το οποίο θέλει να ξαναβάλει τη ζωή του σε μια άλλη κανονικότητα και όχι αυτή την οποία βιώσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό Μάλιστα. το πράγμα έχει στροφάρει και θα φανεί. Από ό,τι καταλαβαίνω, πέρα από τη μεγάλη συγκέντρωση του Τσίπρα χθες. Και μια επίσης μεγάλη στη Θεσσαλονίκη. Είχε και στη Θεσσαλονίκη και στα Γιάννενα. Είχε. Οι συγκεντρώσεις όμως, κύριε Πολάκη, αν εξαιρέσουμε κανένα δυο του Μητσοτάκη, σε γενικές γραμμές είναι μεγάλες. Του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι είναι μεγάλες. Και της Νέας Δημοκρατίας, εντάξει. Σε γενικές γραμμές λέω. Έχει κανένα δυο, έχει κάνει ο Μητσοτάκη. Δεν έχουν καμία σχέση. Απλά ξέρετε τι γίνεται. Ακούστε. Η αντιπολίτευση ανέκαθεν έκανε μεγάλες συγκεντρώσεις. Όχι, δεν είναι έτσι. Έτσι είναι τώρα. Εντάξει. Και εσείς και το 19 είπατε, κάνατε μεγάλη συγκέντρωση. Μεγάλη ήταν η συγκέντρωση γιατί είναι και η περιοχή στην Ελλάδα. Α, μπράβο, εκεί θέλω να καταλήξω. Είναι και η περιοχή που βγαίναμε και πρώτοι. Ωραία. Εδώ βγήκαμε, προσέξτε, εδώ βγήκαμε πρώτοι το 19. Σωστό. Έτσι, σε όλη την Κρήτη. Σωστό. Όταν χάσαμε σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Όμως η συγκέντρωση αυτή τώρα είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη. Άρα αυτό δείχνει ότι το ρεύμα μεγαλώνει. Έτσι, οι πραγματικές δημοσκοπήσεις, κύριε Παπά, δεν γίνονται με αυτό το πέπλο της μαυρίλας που σκεπάζει τα πρωτογενή στοιχεία των δημοσκοπήσεων και με τις αναγωγές που κάνουν οι δημοσκόποι χωρίς να ξέρουμε. Και τις εκτιμήσεις. Ακριβώς αυτό. Η εκτίμηση, η αναγωγή, η στάθμιση κτλ. Πετάει μια διακουβέντα για να μην καταλαβαίνει ο κόσμος. Λέει 5% διαφορά, 6% διαφορά, 7% διαφορά. Λοιπόν, αυτά τώρα είναι όλα μπούρδες. Έτσι. Είναι μπούρδες. Οι άνθρωποι είναι πετσοταϊσμένοι.
με τα τιμολόγια των χωματουργικών τύπου Ιόνιαν τεχνική, τα ξέρετε αυτά που έχουμε βάλει. Ακόμα καθυστερείο. Από τη Μαρκ του Γεράκη, λέτε. Ακριβώς. Ακόμα δεν έχει προχωρήσει αυτή η έρευνα. Μετά τις εκλογές θα προχωρήσει. Μετά τις εκλογές. Ο κύριος Ντογιάκος, ό,τι έχει να κάνει και να δημιουργήσει πρόβλημα στον κύριο Μητσοτάκη, δεν το ακουμπάει. Είναι δυνατόν 9 μήνες μετά για το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης. Τις υποκλοπές. Το οποίο, ξέρετε, το πιο προκλητικό και εξοργιστικό, ξέρετε ποιο είναι. Είναι η προσπάθεια ότι περνάνε μέσα από τους μηχανισμούς. Έλα μωρέ, όλοι παρακολουθούν. Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω κάποια άλλη κυβέρνηση μεταπολίτευσης η οποία να παρακολουθούσε τους αρχηγούς του στρατεύματος, ναι, να παρακολουθούσε όλη την αξιωματική αντιπολίτευση, να παρακολουθούσε τους δικούς τους κτλ. Ή μπορεί να μην το είχαμε μάθει, κύριε Πολάκη. Όχι, γιατί τώρα είναι τα πράγματα έχουν γίνει πιο, πιο διάφανα, θα έλεγα, με τεχνολογία. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Όχι, δεν συμφωνώ, κύριε Παπά. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών είναι σαν προφυλάξει από τον εξωτερικό κίνδυνο. Σωστό. Χώρας και τα λοιπά. Και προφανώς εκεί θα κάνει παρακολουθούσεις στο όνομα της Εθνικής Ασφάλειας. Όταν βγαίνει στη συνέντευξη και παραδέχεται η μόνη ερώτηση που δεν ήταν στημένη, ναι, στον κύριο Μητσοτάκη, και λέει ότι ναι, ήταν σκάνδαλο υποκλοπές και ότι δεν έπρεπε να παρακολουθεί, και ναι, αλλά δεν υπάρχει κάποιο θέμα Εθνικής Ασφάλειας με τον κύριο Ανδρουλάκη. Δεν τον είδα ζωηρό τον Ανδρουλάκη. Συγγνώμη, ο Ανδρουλάκης όμως γιατί δεν αντέδρασε εκεί έτσι. Θα χτυπούσα το κεντάκι, θα σηκωνόμουν πάνω, θα λέγαμε. Συμφωνώ μαζί σα και εγώ το ίδιο θα έκανα. Έτσι δεν είναι. Συμφωνώ μαζί σα και εγώ το ίδιο θα έκανα. Και εμένα μου προξένησε εντύπωση η στάση του κυρίου Ανδρουλάκη με το σηκώνει. Εδώ δεν άφησε τους Ευρωπαίους συναδέλφους και συνοδοιπόρους να σηκώσουν το θέμα κεντρικά και σε σχέση με την Ελλάδα όταν το ζήτησα. Ωραία, να πούμε όμως ένα άλλο θέμα, επειδή όταν το σηκώνατε. Όχι, να τελειώσουμε αυτό. Δεν έχει υπάρξει ιστορικό στο οποίο να έχουμε πάρει λογισμικό τύπου Predator, ας πούμε, το οποίο να φυτεύεται στα κινητά και να παρακολουθείτε ό,τι κινείται από επιχειρηματική δραστηριότητα μέχρι πολιτικό αντίπαλο. Δεν θα έπρεπε να έχουν αντιδράσει όμως και οι επιχειρηματίες αυτοί του μεγάλου Βεληνικού που σε άλλες χώρες του λένε. Προφανώς τους κρατάει, κύριε Παπά. Προφανώς έχει αποκομίσει πληροφορίες οι οποίες είναι πολύ ευαίσθητες και εκβιάζει. Δηλαδή, πειράζει να το πούμε δημόσια αυτό που κουβεντιάζει όλος ο κόσμος. Αν εγώ σας άκουγα για τρεις μήνες στο τηλέφωνό σας, δεν θα μάθαινα πληροφορίες για εσάς, κύριε Παπά. Όχι μόνο για μένα, αλλά και για τα πάντα. Και ακριβώς. Έτσι. Δεν θα ήσασταν λοιπόν εκβιάσιμος από μένα, αν σας άκουγα. Δεν θα είχα μάθει κάποια πράγματα σε σχέση με τις οικονομικές σας δραστηριότητες, ναι, να πούμε. Όχι με άλλες. Για τα οποία εσείς θα μπορούσατε, θα έπρεπε, πώς το λένε, θα ήσασταν ανοιχτός, ναι, για παράδειγμα. Σωστό. Αυτό συμβαίνει και τώρα δηλαδή. Αυτό συμβαίνει και τώρα. Είναι δυνατόν ο αρχηγός του στρατεύματος να αποδεικνύεται ότι τον παρακολουθούν και να μην πηγαίνει να τους χτυπάει την παρέτηση στα πόδια? Έτσι. Είχε ακουστεί κάτι, είχε ακουστεί εκεί σε κάποια μου έψιλον για ένα σπίτι που είχε αγοράσει, λέει, δήθεν με κάτι. Ναι, ακριβώς. Ναι, αλλά ακούστηκαν και αυτά. Τίποτα. Και μετά λες και γυρίζει ένας διακόπτης από το μαξί μου, κλακ, και λέει σε όλα τα μέσα, stop. Stop. Αυτό συμβαίνει. Έχει τη δύναμη. Όπως έγινε, έγινε το ίδιο, άμα πληρώσει. Άμα πληρώσει, έχει τη δύναμη. Δηλαδή, αν δεν υπήρχαν τα κοινωνικά δίκτυα, και εγώ το λέω πολύ ευθέως, αν δεν υπήρχαν τα κοινωνικά δίκτυα, μια σειρά από περιφερειακή σταθμή, περιφερειακά ΜΜΕ, και αν δεν υπήρχαν και οι οργανώσεις, δεν νομίζω ότι. Δεν θα μαθαίναμε τίποτα. Έτσι, δεν θα μαθαίναμε τίποτα. Πάμε στο θέμα του Ανδρουλάκη, γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία. Mm-hmm. Γιατί είναι σαφές και μετά τη χθεσινή συνέντευξη του Τσίπρα στο Μέγκα, δεν την είδατε εσείς γιατί ήσασταν στο Ηράκλειο. Έκανε σαφές ότι πρώτο και τρίτο κόμμα, δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ σε περίπτωση που είναι πρώτο κόμμα και ΠΑΣΟΚ άμα είναι τρίτο κόμμα, εκεί πάμε για μια προοδευτική διακυβέρνηση. Δηλαδή το έθεσε ότι αυτό εννοεί. Ούτε Κουτσούμπας που δεν θέλει, ούτε Βαρουφάκης που δεν θέλει. Οπότε μιλάμε για μονομέτωπο με το ΠΑΣΟΚ εκεί, για εμείς προσκλητήριο σε όλα τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου. Ωραία, κάνουμε. Δεν θέλουν τώρα αυτοί όμως, λοιπόν, αφήστε το αυτό. Ο Κουτσούμπα σίγουρα δεν θέλει. Ο Βαρουφάκης πέταξε τις ιστορίες πάλι με τις Δήμητρες και τα λοιπά, κάνοντας ένα δώρο του Μητσοτάκη. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Εμείς έχουμε το πλαίσιο των 11 σημείων. Έτσι. 12 εκ το ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, 11, εσείς 12. Δεν μπορείτε να τα βρείτε. Καλά, εντάξει, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Αλλά προγραμματικά τώρα, κύριε Πολάκη, δεν μπορεί πριν τις εκλογές να βγει ο Ανδρουλάκης και να πει συμφωνώ με τον ΣΥΡΙΖΑ, θα τον εξαφανίσετε. Λοιπόν, ακούστε. Οπότε θα πρέπει να βρεθεί άλλος τρόπος. Και λέω, ρωτώ εγώ. Δηλαδή, όταν βγαίνει και λέει,
Όταν βγαίνει και λέει, συγγνώμη, λέει θα τον εξαφανίσουμε αν πει συμφωνεί μαζί μας. Ναι. Δηλαδή και δεν θα εξαφανιστεί όταν λέει ψηφίστε με και εγώ θα πω ακόμα να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ και να έχει πάρει 37-38% ή 36%. Σιγά, σιγά με το 37%. Καλά, καλά, σιγά, εδώ, θα αρρώστε, καλά, εδώ θα είμαστε. 37%, δηλαδή σιγά θα εδώ θα είμαστε. 40 και εδώ θα είμαστε, εδώ θα είμαστε. Σιγά. Είναι, χαλαρώστε, είναι, χαλαρώστε. Εγώ χαλαρώσει. Ε, μα πώς τώρα, 37%. Εγώ βλέπω τι συμβαίνει στην κοινωνία. Ούτε 28 δεν σας δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Εντάξει, καλά να πούμε, πούμε 4 μονάδες πάνω, 5 εντάξει, αλλά 10. Να ακούστε κύριε Παπά, εμείς ξεκινάμε, ο πάτος μας είναι το 31,6. Το 19. Ακριβώς, ο πάτος μας είναι αυτός. Δεν πάει παρακάτω από εκεί. Μόνο πάνω πάει. Και το πόσο πάνω έχει, δεν έχει όριο. Το πόσο πάνω δεν έχει όριο. Για μένα η εκτίμησή μου αυτή τη στιγμή είναι αυτό που σας λέω. Δεν μπορεί λοιπόν ο κύριος Ανδρουλάκης να λέει θέλετε να σας πω 34, θέλετε να σας πω 35. Δεν μπορεί να λέει, εγώ λέω 37. Δεν μπορεί να λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, εγώ θα πω ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός. Αυτό του δίνει μπόνους, νομίζετε. Όχι, δεν του δίνει. Αυτό τον αποδομεί και στα μάτια των δικών του. Είναι δυνατό να βγει και να πει τώρα θα πάω με Τσίπρα πρωθυπουργό ή με Μητσοτάκη. Θα διαλύσει το σύστημα, θα φύγουν όλοι. Σοβαρά. Το να επιλέξει στρατό. Όχι, κύριε Παπά. Όχι, θα του πούνε οι άλλοι γιατί να ψηφίσουν. Υπάρχουν, όταν υπάρχουν τα διλήμματα, διαλέγει στρατόπεδο. Και το δίλημα μπαίνει. Έτσι, το δίλημα μπαίνει. Αυτό που τι θα θέλουμε να την πει, επόμενη τετραετία. Αυτό που θα έπρεπε Μητσοτάκη να πει, ή ΣΥΡΙΖΑ με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα. Το δίλημα είναι σαφές. Θέλουμε συνέχιση μιας νεοφιλελεύθερης ακροδεξιάς η οποία ξεπουλάει τα πάντα, τρώει το δημόσιο πλούτο, φτιάχνει ένα σκληρό πελατειακό κράτος, διαλύει τη δημόσια εκπαίδευση και τη δημόσια υγεία, τρώει και τα πόμολα από τις πόρτες, ή θέλουμε μια προοδευτική δημοκρατική κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ η οποία γιατί θα δεν κάνει μαζί με το Πασόκ παρά λέτε αυτό το με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί έτσι είναι η πραγματικότητα, κύριε Παπά. Διότι η δημοκρατική παράταξη έχει και κυρίαρχες δυνάμεις. Εδώ συνεργαστήκατε με τον Καμένο, κύριε Πολάκη. Δεν ναι, και πολύ καλά κάναμε. Και πολύ καλά κάναμε. Και έτσι βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια. Έτσι, και έτσι βγάλαμε επειδή τη χώρα από τα μνημόνια. Ήταν πολύ, πολύ εντάξει στη συνεργασία του Καμένου. Υπήρξε η διαφωνία με τη συμφωνία των Πρεσπών και εκεί χωρίσαν οι δρόμοι μας. Επειδή αλλά αυτή την καραμέλα τη λέτε συνέχεια. Επειδή αυτή την καραμέλα τη λέτε συνέχεια που βγάλατε τη χώρα από τα μνημόνια. Δεν θα τρελαθείτε καθόλου. Φυσικά και τη βγάλαμε. Ωραία, τη βγάλατε. Εσείς διαφωνείτε, δεν τη βγάλαμε. Συμφωνώ εγώ, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό, κύριε Πολάκη. Δεν είναι. Εσείς απαντάτε σε ερωτήσεις. Μπάλα παίζει. Αφήστε, κύριε Πολάκη, αφήστε. Γιατί εμείς βγάλαμε τη χώρα και ρυθμίσαμε το χρέος. Αφήστε. Έτσι, αλλιώς, ναι. αυτοί για 5 χρόνια που κυβερνούσαν πριν μετά τη χρεοκοπία του 10, ήμασταν ξανά στον ίδιο παρονομαστή. Το 15 το Γενάρη εμείς παραλάβαμε 300 εκατομμύρια ευρώ στο Δημόσιο Ταμείο για να πληρώσουμε τις συντάξεις. Δεν φτάνανε. Ακούστε, εντάξει, ακούστε, λοιπόν, ακούστε, ακούστε. Και τους παραδώσαμε 37 δις. Ας πάμε την κουβέντα, ας πάμε την κουβέντα στους ψηφοφόρους του Πασόκ. Αφήστε τον Ανδρουλάκη. Λοιπόν, αφήστε τον Ανδρουλάκη. Τους ψηφοφόρους του Πασόκ μπορούσε, πρέπει να διαλέξουν ποιο θα πάνε και ποιο θα αφήσουν. Θα με αφήσετε να ρωτήσω, θα κάνετε διάγγελμα τώρα λοιπόν, επιτέλους. Δηλαδή, πείτε μου κύριε έλεος κάπου. Λοιπόν, ακούστε με. Είμαι λίγο είστε ζωηρός. Καλά κάνετε. Ακούστε. Ο Ανδρουλάκης θα έπρεπε να σηκωθεί πάνω στο debate και να πει τι είναι αυτά τα πράγματα. Τι γίνεται εδώ, τι σκάνδαλο μας λέει αυτός. Ναι, λέω, δεν το έπρεπε να το πει. Ωραία, ωραία. Δεν του βάλει λίγο πλάτη, ωραία, πλάτη εκείνη ωραία, την ώρα. Ωραία, όχι, δεν θα το δω εγώ έτσι. Εγώ το βλέπω και έτσι. Εγώ πάω στους ψηφοφόρους και του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας. Είπατε στην αρχή της ομιλίας σας εδώ, γιατί για ομιλία πρόκειται τέλος πάντων. Είπατε, ναι. Είπατε έτσι ότι έρχονται. Ακουγόμαστε και μερικές φορές από κάποια ΜΜΕ. Αφήστε, κύριε Πολάκη, αφήστε. Είπατε ότι έρχονται συντηρητικοί ψηφοφόροι, ναι, σας βρίσκουν. Είναι καταγεγραμμένο ρεύμα σε όλη την Ελλάδα αυτό. Και δεν μετριέται στις δημοσκοπήσεις, δεν θα βγει στον δρόμο να το φωνάξει, αλλά θα τον εκδικηθεί το Μητσοτάκη, διότι δεν ανέχονται ακόμα και συντηρητικός και κεντροδεξιός κόσμος αυτόν τον άνθρωπο να μας κυβερνά. Με όλο αυτό το πράγμα που έχει κάνει από πίσω. Να ρωτήσω τώρα, γιατί μην κάνετε το διάγγελμα σας. Ρωτήστε, λοιπόν, ρωτήστε. Είπαμε, έχουμε από τη μεριά τους συντηρητικούς ψηφοφόρους και έχουμε και από τη μεριά τους ψηφοφόρους του Πασόκ. Αυτό που λένε δημοκρατική παράταξη όλοι. Θέλετε εσείς να την καπηλευτείτε λιγάκι, δεν σας αφήνουν αυτοί. Εκεί είναι ο καυγάς, πιστεύω. Καλά, για το πάπλωμα. Μπορείτε εκεί να κάνετε μία σύνθεση για να πάτε στην επόμενη μέρα, γιατί ο κόσμος αυτό θέλει από εσάς. Να σας εμπιστευτεί ξανά ή θα το ρίξετε πάλι
στο 15. Θα κλείσετε τις τράπεζες που λέει ο Μητσοτάκης. Καλά, αυτά τώρα είναι κύριε Ταμπλάτων. Όχι, εγώ πρέπει να το ρωτήσω όμως. Να το ρωτήσετε βεβαίως. Λοιπόν, καλά, εντάξει. Τώρα οι άνθρωποι οι οποίοι χρεοκόπησαν τη χώρα το 10 και παράδοσαν άδεια ταμεία το 15, δεν θα κατηγορούν το ΣΥΡΙΖΑ τώρα ότι θα χρεοκοπήσει τη χώρα, όταν εμείς είμαστε που τη βγάλαμε από τα μνημόνια και είμαστε η μοναδική κυβέρνηση της μεταπολίτευσης που επειδή δεν έφαγε, δεν έκλεψε, δεν κερδοσκόπησε τα μέλη της, αφήσαμε 37 δις ταμείο. Λοιπόν, κοιτάξτε, το πρόγραμμα κύριε Παπά είναι τα 11 σημεία. Έτσι. Είναι αυτό που το λέμε έτσι συνθηματικά: αύξηση μισθών, μείωση τιμών, ρύθμιση χρεών, ισχυρό, αποτελεσματικό κοινωνικό κράτος κτλ. Και δίκαιο. Αυτό είναι η βάση της συνεργασίας. Αυτό απευθύνουμε εμείς σαν προσκλητήριο και προς το Κινάλ Πασόκ, τον κύριο Ανδρουλάκη, και προς το Μέρα και προς το Κουκουέ κτλ. Μην τα βάζετε ξέρετε, μέσα αυτά τα δύο, αφού δεν θέλουν, λέμε. Το ξέρω. Εντάξει. Γιατί τον βάζετε τον Κουτσούμπα λοιπόν, και το Βαρουφάκη. Γιατί εμείς κάνουμε προσκλητήριο σε όλη τη δημοκρατική προοδευτική παράταξη. Στους ψηφοφόρους κάνετε λοιπόν. Προφανώς. Εμένα πείτε το όμως, λέτε τον Βαρουφάκη και τον Κουτσούμπα. Προφανώς. Στους ψηφοφόρους τους κάνετε. Τι προφανώς. Δεν το λέμε λοιπόν. Δεν το λέτε. Προσέξτε, όταν ξημερώσει μια άλλη μέρα μετά τις εκλογές, έτσι, σε κάποιους μπορεί να έρθει και ο νους στην κεφαλή του. Διότι αν πάμε. Βέβαια κύριε Παπά. Μα τι λέτε τώρα. Γιατί αν πάμε σε επόμενες εκλογές, δεν φτιαχτεί κυβέρνηση. Δηλαδή, φανταστείτε, να μπορεί να φτιαχτεί κυβέρνηση. Ναι, και να μην και φτιαχτεί. Να μην φτιαχτεί. Τι θα γίνει στις επόμενες εκλογές. Ποιος θα έχει με ενισχυμένη και απλή αλογική. Με ενισχυμένη αλογική. Δύο σενάρια υπάρχουν. Ανάλογα ποιος θα είναι πρώτο κόμμα. Μα θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα. Τι θα γίνει στις εκλογές με απλή αλογική. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρώτο κόμμα. Τι θα γίνει λοιπόν εάν δεν φτιαχτεί κυβέρνηση λόγω της στάσης των μικρότερων κομμάτων της προοδευτικής παράταξης. Τι θα γίνει. Θα εξαφανιστούν. Η άποψή μου είναι λοιπόν, ότι σε περίπτωση. Ακούστε με. Η άποψή μου είναι ότι σε περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα. Θα σχηματιστεί η κυβέρνηση. Και εγώ αυτό πιστεύω. Αυτό πιστεύω. Εγώ. Εντάξει. Σε περίπτωση που θα είναι Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω τι θα γίνει. Αν και θα πέσουν βέβαια λυτοί και δεμένοι κάποιοι, γιατί ξέρετε, υπάρχουν και κάποιοι μέσα στον χώρο του Κινάλ, οι οποίοι δεν είναι ευτυχισμένοι με αυτή την προοπτική. Ωραία, αλλά υπάρχουν όμως και άλλοι. Υπάρχουν και άλλοι. Υπάρχουν και άνθρωποι. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι λέμε. Κινούν τα νήματα, κάνουν, δείχνουν, ας πούμε, το μεγάλο κεφάλαιο, όλο αυτό το πράγμα, το οποίο δεν θέλει ταλαιπωρία δεύτερων εκλογών. Έτσι δεν είναι? Ναι, υπάρχει αυτό, αλλά το βασικό, να ξέρετε, είναι το τι θα επιλέξει ο ελληνικός λαός. Σαφώς είναι αυτό το βασικό. Γι' αυτό ψηφίζουμε. Το νούμερο ένα. Αλλιώς τι συζητάμε. Δηλαδή, αν όλα τα καθόριζαν οι κεντρικές κινήσεις του μεγάλου κεφαλαίου, τότε. Καλά, κάποτε λέγανε ότι ψηφίζει η Αμερικανική Πρεσβεία και ο Λαμπράκης. Τα θυμάστε. Ναι, πώς το θυμάστε. Τη δεκαετία του 80. Απλά, επειδή τα πράγματα έχουν αλλάξει, η κοινωνία έχει προχωρήσει, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δείχνουν την πραγματικότητα όπως ισχυριστήκατε εσείς, γιατί από ό,τι φαίνεται στα κανάλια δεν τη βλέπουμε. Αν είναι τα πράγματα έτσι όπως τα λέτε εσείς, είναι. Η επόμενη μέρα πώς θα είναι. Το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές, αλλά δίνοντας την τελευταία σας προεκλογική συνέντευξη, οφείλετε νομίζω να το θυμίσετε στους ακροατές μας και σε αυτούς που μας βλέπουν. Η επόμενη μέρα, αυτό είναι το στίχημα για σας. Η επόμενη μέρα, το στίχημα, κοιτάξτε, για μένα το μεγαλύτερο στίχημα από όλα, στο βαθμό που συγκροτηθεί προοδευτική κυβέρνηση μετά τις εκλογές για την απλή αλογική, που είναι και ο στόχος και η θέλησή μας, αλλά ακόμα και αν δεν συγκροτηθεί και πάμε σε εκλογές με ενισχυμένη αλογική, που θα είναι αυτοδύναμος ο ΣΥΡΙΖΑ, για μένα. Το μεγαλύτερο στίχημα της κυβέρνησης της επόμενης είναι να ξαναφέρουμε τα παιδιά μας που ξενιτεύτηκαν πίσω. Το λέω έτσι. Πρέπει να πληρώσετε για να γίνει αυτό, κύριε Πολάκη. Πρέπει να πληρώσετε. Είμαστε αποφασισμένοι. Πρέπει να πληρώσετε. Όχι μόνο για αυτά τα παιδιά, αλλά και για τα άλλα τα οποία δεν βρίσκουν δουλειά. Είμαστε αποφασισμένοι να το κάνουμε. Διότι επειδή συμμετείχα στην παραγωγή του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, στο κομμάτι για παράδειγμα που αφορά το επιστημονικό δυναμικό, το ιατρικό, που έχουμε 24.500 γιατρούς που έχουν φύγει στο εξωτερικό, αυτοί οι άνθρωποι δεν θα επιστρέψουν πίσω όταν έξω παίρνουν 4, 5, 6.000 ευρώ. Δεν θα επιστρέψουν πίσω για να παίρνουν εδώ 1.200 ευρώ και 600 εφημερίες. Αν τους δώσουμε 2.000 ευρώ καθαρά του νέου διόρου του αμισθό, πάρει άλλα 1.500 από τις εφημερίες και αν πάει και σε ένα νησί σαν τη Λέρο, ας πούμε, ή μια απομακρυσμένη περιοχή κτλ., εδώ πάρει και άλλο ένα χιλιάρικο, τότε θα γυρίσουν.
Γιατί θα μπορούν να πατήσουν στα πόδια τους και να στηρίξουν την οικογένειά τους και να είναι μαζί με τους δικούς τους. Βάλτε μια ανωτελεία. Βάλτε μια ανωτελεία. Από 1200. Από 1200, προσέξτε, από 1200 στο γιατρό μου το ρίξατε στα 5.000. Αυτό μου το ανεβάσατε στα 5.000. Περίπου. Λιγότερο. Αυτή τη, λίγο. Αυτή τη διαφορά σας κατηγορούν ότι είναι ανεφάρμοστη και το πρόγραμμα πάει στα. Τελευταία φορά μετρήθηκε στα 83 δις. Λοιπόν, τι απαντάτε. Έχει απαντηθεί πάρα πολύ συγκεκριμένα αυτό το πράγμα. Προσέξτε τώρα. Έχουμε κάτι ανθρώπους οι οποίοι έχουν πριστεί οι μασιτήριοι τους από το φάγωμα που έχουν κάνει τα τελευταία 3 χρόνια. Να μας λένε ότι η οικονομία αντέχει να δίνει 10 δις Power Pass, Fuel Pass, Energy Pass, το οποίο τι είναι, είναι έμεση επιδότηση, Βαρδινογιάννη, Λάτσι στα δηληστήρια, ΔΕΗ και 5 εταιριών ενέργειας. Γιατί αντέχει. Τι γιατί είναι. Διότι διότι κύριε Παπά, όταν η μεγαβατόρα τους κοστίζει ας πούμε 100 ευρώ και την πουλάει η ΔΕΗ 300 αντί για 110 που έπρεπε να την πουλάει, γιατί εμάς όταν ο Παναγιωτάκης πρόεδρος της ΔΕΗ εδώ, όταν μας κόστιζε η μεγαβατόρα 50 ευρώ την πουλάγαμε 53 στη χοντρική η ΔΕΗ και ανάγκαζε τους άλλους παρόχους να πουλάνε λιγότερο αυτή, προς τα κάτω 49, 48, 51 για να τσιμπήσουν κανένα πελατάκι. Ακριβώς. Τώρα, αν κοστίζει, σας λέω εγώ, 100 ευρώ επειδή είχε αυξηθεί το αέριο, ναι, κύριε Πολέ, πουλάει 300 και πουλάει ο άλλος 2,90. Τον νοικοκυριό. Οπότε αντέχει λοιπόν. Δεν αντέχει το νοικοκυριό. Προσέξτε, ακούστε με όμως. Από το νοικοκυριά βγαίνουν αυτά. Αυτά τα λεφτά από τα νοικοκυριά βγαίνουν. Μέσα από, από το ΦΠΑ που δεν πέφτει, από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης που δεν πέφτουν και που τα επιστρέφει υποτίθεται σαν ενίσχυση. Υποτίθεται σαν ενίσχυση, τα οποία όμως πάνε στην τσέπη των 10 μεγάλων. Αν πεις ότι ακούστε, παιδιά, το όριο στη χοντρική του κέρδους στη ΔΕΗ είναι 5%. Δεν χρειάζονται fuel pass και power pass μετά. Ανακουφίζεται ο κόσμος. Άρα τα όποια έσοδα έχεις τα κατευθύνεις αλλού. Εμείς θέλουμε αναδιανομή υπέρ της εργασίας, υπέρ της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και όχι αρπαγή από τους 10, 20, 30 μεγάλους τις 100 οικογένειες που αυτές εξυπηρετεί ο κύριος Μητσοτάκης. Είστε το πρόγραμμά μας είναι κοστολογημένο, είναι 5,5 δις το χρόνο, έχουν ενσωματωθεί μέσα όλα τα μισθολογικά κόστη τα αυξημένα. Ξέρουμε ότι από όλα αυτά αυτό το πράγμα δημιουργεί ανάπτυξη. Ξέρετε κάτι, κύριε Παπά, όταν δώσεις αύξηση μισθών στο βασικό μισθό και μετά στις άλλους αντίστοιχα στους άλλους, όλο αυτό γίνεται κατανάλωση, δεν γίνεται καταθέση στην Ελβετία. Ναι, γίνεται κατανάλωση. Γίνεται αλλά, κατανάλωση, αλλά δηλαδή αύξησε, αυξημένη ζήτηση, δηλαδή νέες θέσεις εργασίας, δηλαδή φορολογικά έσοδα. Ο πληθωρισμός που εξαφάνισε. Τι ο πληθωρισμός εξαφάνισε. Εξαφάνισε την αύξηση και λοιπόν την πήγε και παρακάτω. Αλλά δεν βλέπω όμως, δεν βλέπω να κουνιέται τίποτα. Προσέξτε. Όταν έχεις να, αυτό το μπουκάλι του αντισεπτικό που έχετε εδώ, κύριε Παπά. Ναι. Ο γνωστός αδιευκρίνιστος Λαδέμπορας, παρότι για τον Γεωργιάδη λέω. Ναι. Παρότι του φώναζα από τότε που ξεκίνησε η πανδημία, βάλε διατίμηση στο αντισεπτικό. Δεν έβαλε. Όχι. Που έπρεπε. Διότι έχετε φτάσει τώρα αυτό το μπουκάλι που πριν την κρίση κόστιζε 0,5 ευρώ, τώρα να το αγοράζετε 2,5. Και αυτό το έχει κάνει ο Λαδέμπορας. Το καταλαβαίνετε. Και ο Μητσοτάκης. Αυτοί το έχουν κάνει. Διότι δεν έκαναν κανέναν έλεγχο στην αγορά. Έτσι. Αυτό είναι όλη η ιστορία. Διότι όταν, προσέξτε, όταν εδώ στην Κρήτη. Έτσι. Στην Κρήτη. Γιατί λέει, μα αυξήθηκε η φέτα, το κρέας. Μισό λεπτό. Το 19 και το 20, το τσουβάλι το λίπασμα είχε 18-19 ευρώ. Τώρα έχει πάει 30. Το περίπου. Ναι. Όχι, δεν εντάξει. Το 19 που κυβερνούσαμε εμείς και το 20 που κυβερνούσαμε εμείς ήταν εκεί, 18-19 ευρώ. Το 21 ξέρετε πόσο πήγε. 36. Και δεν είχαμε πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτό ήταν κερδοσκοπία από 5 εισαγωγής που τους κρατούσε το φανάρι ο Λαδέμπορας. Ο Γεωργιάδης δηλαδή. Μάλιστα. Ο υπουργός Επαναπτύξεως. Μάλιστα. Αυτός που θα μας έφερνε και υδροπλάνα. Σε ένα χρόνο. Το θυμάστε. Το θυμάστε. Λοιπόν, δεν ήθελα σε ένα χρόνο πετάμε υδροπλάνα. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Το 36 λοιπόν, μετά τον πόλεμο, το τσουβάλι το λίπασμα είναι 40.
Λοιπόν, αυτό δεν είναι ένα τεράστιο κόστος παραγωγής? Αν δεν επιδοτηθεί αυτό, αν καταρχήν δεν ελέγξεις, να δεις, ρε μεγάλε, πόσο αγοράς, πόσο πουλάς. Δεύτερον, αν δεν επιδοτήσεις τον κτηνοτρόφο, τον αγρότη, για αυτή την ιστορία μέσα από τιμολόγια κτλ., είναι δυνατόν να συνεχίσει να παράγει? Εγώ ξέρω ότι στα σφακιά έχουν σφάξει ή έχουν δώσει πέρυσι πάνω από 6 με 7 χιλιάδες τελικά ζώα. Έχουν μειώσει τα κοπάδια γιατί δεν βγαίνουν να ταΐζουν. Αυτό σημαίνει μειωμένη παραγωγή, αυτό το πράγμα. Λοιπόν, για να τάξουμε τη χώρα, πρέπει να παίξουμε αλλιώς. Αυτοί εδώ παίζουν για 10 χοντρεμπόρους και 20 μεγάλους. Αυτό κάνουν. Και αυτό πρέπει να διαλέξει ο κόσμος καθαρά τώρα. Τι θα διαλέξει την Κυριακή? ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ μαζικά, δυνατά και αποφασιστικά. Και νομίζω ότι κάθε ώρα που περνάει, ναι, αυτό το ρεύμα μεγαλώνει, κύριε Παπά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πολάκη, που ήσασταν εδώ. Και εγώ, κύριε Παπά. Είναι πάντα ζωηρή κουβέντα μαζί σας. Μπορεί να ξεφεύγουμε λίγο από την ώρα. Αλλά τελικά τα καταφέρνουμε και καταλήγουμε έτσι όμορφα όπως πρέπει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλό αγώνα. Πού θα ψηφιστείτε, Σφακιά? Ναι, ναι. Στην πατρίδα μου. Πατρίδα. Θα πάτε από το Σάββατο εκεί, πότε ή θα πάω από αργά το βράδυ της Παρασκευής. Από αργά το βράδυ της Παρασκευής. Ναι. Ωραία. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Εύχομαι τις τελευταίες ώρες. Αγαπητές μου, αγαπητοί μου, θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί στις 7. Έχουμε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Άννα Παπακοσταντίνου. Ευχαριστώ.